υιοθετηθεί στην πραγματική οικονομία για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, έχουμε μπροστά μας, πέραν αυτού του πακέτου του σημαντικού και του αναγκαίου, και άλλες σημαντικά και εξαιρετικά θετικές εξελίξεις με ευεργετικές συνέπειες για την ελληνική οικονομία. Αναμένουμε αμέσως μετά και την τοπική και την τυπική ολοκλήρωση αξιολόγησης και τη συνεδρίαση του Euro Working Group τις επόμενες μέρες. Στην επόμενη ίσως συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την άρση του waiver των ελληνικών ομολόγων, και επίσης σύντομα, μέσα στον Ιούλιο ενδεχομένως, αναμένουμε την ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο σύστημα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δύο εξελίξεις που πραγματικά θα σηματοδοτήσουν την ανάσα ρευστότητας που χρειάζεται η ελληνική οικονομία. Όμως το σημαντικότερο είναι ότι μαζί με την πρώτη αξιολόγηση, η απόφαση του Eurogroup της 24ης του Μάη θεσμοθετεί και έναν κόφτη χρέους, ένα ανώτατο ποσοστό στις ετήσιες δαπάνες εξυπηρέτησης χρέους για τη χώρα μας. Πρόκειται αναμφίβολα για μια πολύ σημαντική εξέλιξη, για μια επιτυχία που οι προηγούμενες κυβερνήσεις ούτε που θα μπορούσαν να τη φανταστούν, καθώς ποτέ δεν διεκδίκησαν ελάφρυνση του χρέους, μιας και αντί για απομείωση ζητούσαν επιστοποιητικά βιωσιμότητας. Μια επιτυχία που αν την έφερναν αυτοί, όχι μόνο θα μιλούσαν για success story, ενδεχομένως να έφτιαχναν και γιορτές στο Παναθηναϊκό στάδιο για να τη γιορτάσουν. Εμείς απέναντίας διαχειριζόμαστε και νομίζω σωστά, με σεμνότητα, τις όποιες επιτυχίες φέρνουμε μέσα από διαπραγμάτευση. Ακριβώς γιατί γνωρίζουμε ότι χώρος και χρόνος για πανηγυρισμούς για μας θα υπάρχει μόνο όταν καταφέρουμε να μειώσουμε ουσιαστικά την ανεργία, να έχουμε μία σταθερή, βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη. Μόνο όταν μέσα στην επόμενη διετία καταφέρουμε να φύγουμε οριστικά από τα μνημόνια και την επιτροπία. Ωστόσο, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε γιατί αυτός ο κόφτης χρέους είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, η προϋπόθεση, η απαραίτητη προϋπόθεση θα έλεγα, για να περάσουμε σε μια νέα εποχή σταθερότητας και ανάκαμψης οικονομίας. Η δέσμευση ότι μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα η Ελλάδα θα έχει ανώτατο όριο το 15% του ετήσιου ακαθάριστου στοιχείου προϊόντος της για την αποπληρωμή του χρέους, μειώνει καθοριστικά τις αναγκαίες δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους ετησίους και δημιουργεί τον κατάλληλο δημοσιονομικό χώρο για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Και για να γίνει αυτό πιο σαφές, να πω μόνο πως η χώρα μας από το 2009 ως το 2013 έδινε από 26 ως 33% του ΑΕΠ της για την εξυπηρέτηση του χρέους. Με δύο λόγια, αν αυτό που πετύχαμε εμείς σήμερα είχε διεκδικηθεί και κερδιθεί από την αρχή της κρίσης, η χώρα θα διέθετε ετησίως από 18 ως 25 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Από το 2011 ως το 2015, αθρηστικά, θα είχε περισσότερα περίπου 103 δισεκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, λένε πολλοί ότι αυτός ο κόφτης χρέους θα έχει πραγματική δράση μετά το 2018. Όμως, εμείς πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι διαπραγματευόμαστε και φέρνουμε κατακτήσεις όχι για την άμεση επόμενη περίοδο, αλλά για τις πολλές επόμενες δεκαετίες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι στην πραγματικότητα μιλάμε για ένα κόφτη χρέους που θα αποφέρει πολύ σημαντικά, από ένα πολύ σημαντικό δημοσιονομικό περιθώριο στην ελληνική οικονομία από το 2020 ως το 2060. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο θετικό είναι αυτό που κερδίσαμε και πόσο σταθεροποιητικά μπορεί να επιδράσει στην προσπάθεια ανάκτησης της εμπιστοσύνης των επενδυτών προς τη χώρα μας. Γιατί αυτή η εξέλιξη τελειώνει ουσιαστικά τη
την υπόθεση Brexit και ανοίγει το δρόμο για την έξοδο από την Επιτροπή και φυσικά για την έξοδο από την κρίση. Όμως για μας επιτυχία δεν είναι αυτό από μόνο του, αλλά αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι από αυτή τη διαρκή και δύσκολη διαπραγμάτευση με τους εταίρους πετύχαμε την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και τον κόφτη χρέους χωρίς να πάμε πίσω από τις κόκκινες γραμμές στη βάση των οποίων ζητήσαμε εντολή από τον ελληνικό λαό τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ολοκληρώσαμε μια εξαιρετικά δύσκολη και φιλόδοξη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος με στόχο να επαναφέρουμε το ασφαλιστικό σύστημα σε ράγες βιωσιμότητας χωρίς να κόψουμε ούτε ένα ευρώ από τις κύριες συντάξεις. Ενώ προστατεύσαμε και τη μεγάλη πλειοψηφία των επικουρικών αφού δεν αποδεχθήκαμε τη συμφωνία των προηγούμενων κυβερνήσεων για τη λεγόμενη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Κρατήσαμε απολύτως προστατευμένη την πρώτη κατοικία για τη συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών, ενώ το πλαίσιο που δημιουργείται για την διαχείριση των κόκκινων δανείων δεν έχει καμία σχέση με όσα ισχυρίζονταν οι κασάνδρες της εσκατολογίας βομβαρδίζοντας τους πολίτες όλο το προηγούμενο διάστημα. Οι κανόνες που συμφωνήσαμε είναι από τους αυστηρότερους στην Ευρώπη και εξασφαλίζουν τόσο την προστασία των δανειοληπτών που έχουν δυσκολίες αποπληρωμής, όσο όμως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος. Καταφέραμε επίσης να προχωρήσουμε και σε μια αναγκαία παρέμβαση που έχει ανάγκη ο τόπος, την αυστηροποίηση και τον εξυγχρονισμό του συστήματος για τον έλεγχο του πολιτικού χρήματος. Και επιτρέψτε μου εδώ ένα σχόλιο για όσα ζήσαμε τις τελευταίες μέρες, τόσο στη Βουλή όσο και στο δημόσιο διάλογο και τα πρωτοσέλιδα κάποιων εφημερίδων. Γίναμε μάρτυρες μιας προσπάθειας ενοχοποίησης της κυβέρνησης μέσα από ένα συλλογικό παροξισμό από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Όπως ξέρετε όμως όλα αυτά έχουν ένα όριο, την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα που σε αυτή την περίπτωση ήταν το περιεχόμενο της ρύθμισης για τις offshore ανέδειξε για μια ακόμη φορά το στρατηγικό αδιέξοδο της Νέας Δημοκρατίας στην προσπάθεια και άλλων δυνάμεων της αντιπολίτευσης στην προσπάθειά τους να συκοφαντήσουν την κυβέρνηση. Διότι για μια ακόμη φορά οι πομπόδιες εξαγγελίες, τα ψεύδη, η ακατάσχετη λασπολογία εξάντλησαν τη χρησιμότητά τους όταν φτάσαμε στο διατάφτα. Και τότε άλλοι ήταν αυτοί που το έβαλαν στα πόδια και ίσως ακόμα τρέχουν για να προλάβουν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους. Επιτρέψτε μου όμως να σταθώ λίγο περισσότερο στην επόμενη μέρα. Κλείνει ένας κύκλος δύσκολος. Κάνουμε τον απολογισμό. Όμως σημασία έχει η επόμενη μέρα. Στα ζητήματα ηθικής, ξέρετε να σας πω κάτι, μακάρι η αντιπολίτευση να επενδύει την πολιτική αντιπαράθεση στα ζητήματα αυτά. Είναι νομίζω και στον τελευταίο Έλληνα πολίτη ευκρινής η διαφορά ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Όμως θα ήθελα να σας πω ότι δεν αρκεί μόνο αυτό. Η ελληνική κοινωνία είναι κουρασμένη και ταλαιπωρημένη από 6 χρόνια λιτότητας. Αναζητά λοιπόν ηρεμία, διέξοδο και προοπτική. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και των αποφάσεων για το χρέος, ανοίγεται για πρώτη φορά μπροστά μας αυτή η δυνατότητα να προχωρήσουμε σε μια περίοδο, σε ένα ξέφωτο θα λέγει κανείς, όπου υπάρχει διέξοδος, υπάρχει προοπτική. Προοπτική ανάκαμψης, σταθερότητας, ηρεμίας και προοπτική επούλωσης των μεγάλων πληγών που άνοιξαν όλα αυτά τα χρόνια. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και των αποφάσεων για το χρέος, ανοίγεται μπροστά μας αυτή η δυνατότητα και δεν πρέπει αυτή τη δυνατότητα να την ξοδέψουμε. Ανοίγεται μια προοπτική για το πέρασμα σε μια νέα εποχή, σε μια εποχή που θα την ονόμαζα εποχή της δίκαιης ανάπτυξης. Και θέλω να επιμείνω σε αυτό το σημείο, στο οποίο έχω αναφερθεί πολλές φορές. Σε μια χώρα που έχει χάσει
το 1/4 του εθνικού της πλούτου στην εξαετία και βρέθηκε στη δίνη της ύφεσης και της ανεργίας. Η ανάπτυξη οφείλει να έχει κοινωνικό πρόσημο. Δεν αρκεί απλά και μόνο η ανάπτυξη. Γιατί δεν ωφελεί σε τίποτα την κοινωνική πλειοψηφία μια προοπτική μεγέθυνση των δικτών της οικονομίας, αν αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στη σταδιακή βελτίωση της ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών. Για τον λόγο αυτό, κεντρική επιδίωξη στην προσπάθειά μας το επόμενο διάστημα πρέπει να είναι ο πλούτος που παράγεται να διανέμεται με δίκαιο τρόπο και προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Με προστασία της εργασίας και των μισθών και όχι δια της συντριβής τους στο βωμό του αχαλήνου του κέρδους. Για να αποδειχθούν βάσιμες οι προσδοκίες μας για τη νέα δημιουργική πορεία του τόπου, οφείλουμε να έχουμε διαρκώς σταμένη την προσοχή μας στην καθημερινότητα των πολιτών, καθώς και στις μεγάλες θεσμικές παρεμβάσεις που έχει ανάγκη η χώρα. Και πρέπει όλη η κυβέρνηση να λειτουργεί στη βάση, θα έλεγα, τριών κεντρικών προτεραιοτήτων που θα πρέπει να καθοδηγούν το έργο μας. Την κοινωνική προστασία, την αναπτυξιακή στροφή της οικονομίας και τη δίκαιη κατανομή όχι μόνο των βαρών αλλά και των ωφελημάτων. Και είναι καθήκον μας να νιώσουν οι Έλληνες πολίτες προστατευμένοι, ίσως για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Να έχουμε διαρκώς την έγνοια και να γίνονται έγκαιρα παρεμβάσεις όπου χρειάζεται, τόσο για να μην υπάρχουν αυθαιρεσίες, όσο και για να υπάρχει καλύτερη δυνατή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την προστασία που τους παρέχουν οι νόμοι. Και να εξετάσουμε τρόπους για να διευρυνθεί το πλαίσιο προστασίας που παρέχεται. Διότι έχουμε απέναντί μας και όσους καλλιεργούν το φόβο και τον πανικό στους πολίτες, είμαστε αρμόδιοι για να δώσουμε βοήθεια και απαντήσεις προς τον κάθε πολίτη. Στα πλαίσια αυτά της διεύρυνσης της κοινωνικής προστασίας, στην προηγούμενη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια του πολυνομοσχεδίου, μίλησα εξήγηλα τη δημιουργία ενός νέου κουμπαρά, ενός ταμείου κοινωνικής αλληλεγγύης. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα θετικά αποτελέσματα της οικονομίας το 2015, το πλεόνασμα που καταγράψαμε, αυτό το 0,7%, σχεδόν 1% πάνω από το στόχο, δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι με βάση τη συμφωνία περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ που έχουμε τη δυνατότητα όχι να τα σπαταλήσουμε, όχι να δώσουμε παροχές, αλλά να στηρίξουμε πραγματικά τις κοινωνικές εκείνες δυνάμεις που το έχουν ανάγκη. Ανθρώπους που έχουν υποστεί μεγάλες πληγές και αδικίες, αλλά να δημιουργήσουμε και υποδομές κοινωνικής προστασίας, όπως για παράδειγμα η διεύρυνση του κατώτατου εγκυμένου εισοδήματος για περισσότερους πολίτες, προγράμματα για την κοινωνική, για την απασχόληση, προγράμματα στήριξης εκείνων των πολιτών που το έχουν ανάγκη. Αλλά υπάρχουν και άλλες δυνατότητες που πρέπει να τις εξαντλήσουμε. Μέσα στην εβδομάδα ανακοινώθηκε, για παράδειγμα, μια σημαντική πρωτοβουλία της ΔΕΗ να προχωρήσει σε μειώσεις των τιμολογίων της έως και 15% για τους συνεπείς καταναλωτές. Ο κατάλογος τέτοιων παρεμβάσεων μπορεί να διευρυνθεί και χρειάζεται προσήλωση και διαρκής ενασχόληση με την αναζήτηση τρόπων ελάφρυνσης και προστασίας της κοινωνικής πλειοψηφίας. Η απαραίτητη προσήλωση στην καθημερινότητα του πολίτη είναι ίσως το σημαντικότερο συστατικό της δουλειάς μας από εδώ και μπρος. Στο πλάι αυτού δημιουργούμε ένα πλαίσιο νομοθετικών παρεμβάσεων με προοδευτικό πρόσημο. Στο Υπουργικό Συμβούλιο στην αρχή του χρόνου, τέλη Δεκέμβρη του 2015, εξαγγέλλοντας τον προγραμματισμό των νομοθετικών πρωτοβουλίων για τη χρονιά που τρέχουμε, το 2016, είχα αναφερθεί σε 11 δράσεις. Και νομίζω ότι τώρα που φτάσαμε στα μισά του χρόνου, να κάνουμε έναν απολογισμό για το τι έχουμε κάνει και τι σχεδιάζουμε να κάνουμε το αμέσως επόμενο διάστημα για να είμαστε ευθυγραμμισμένοι με τις εξαγγελίες μας.
Ο νόμος για τις τηλεοπτικές άδειες ψηφίστηκε και προχωράει η δημοπράτηση. Τελειώνει η περίοδος αυθαιρεσίας. Μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα έχουμε το νέο τηλεοπτικό τοπίο στη χώρα. Η πρόσβαση των ανασφάλιστων στις υπηρεσίες υγείας είναι πια μια πραγματικότητα για τη χώρα μας. Μια σημαντική τομή που αφορά πάνω από 2 εκατομμύρια συμπολίτες μας και τους απαλλάσσει από ένα δυσβάστακτο κόστος και έχουν δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης στα δημόσια νοσοκομεία. Ο νέος νόμος για τη δημόσια διοίκηση ψηφίστηκε και υλοποιείται. Ένας νόμος που ενισχύει τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στη δημόσια διοίκηση, καθώς επίσης και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που πλέον οφείλουν να είναι στο πλάι του πολίτη και όχι να συνιστούν εμπόδιο στον πολίτη. Ο νέος νόμος για την έρευνα επίσης ψηφίστηκε και υλοποιείται. Ένας νόμος που αποκαθιστά στρεβλώσεις στις εργασιακές σχέσεις των ερευνητών, απλοποιεί τις διαδικασίες υλοποίησης και διαχείρισης των ερευνητικών προγραμμάτων και ένας νόμος που θα συμπληρωθεί σύντομα με την ίδρυση του νέου Ταμείου για τη Στήριξη της Έρευνας και της Καινοτομίας, το οποίο θα αντλεί πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αλλά και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και εδώ είναι ένα μεγάλο στοίχημα να μπορέσουμε να κρατήσουμε στη χώρα, να σταματήσει αυτό το brain drain, όπως ονομάζεται, αυτή η μεγάλη διαρροή από τον τόπο, η εκροή των πιο σημαντικού δυναμικού της ελληνικής κοινωνίας, που είναι οι νέοι επιστήμονες και οι ερευνητές. Η έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων. Με την παρέμβαση αυτή προχωρά επιτέλους η εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης εισρωών νεκροών στα πλωτά εφοδιαστικά μέσα και καθορίζονται οι απαιτήσεις για συμμόρφωση, καταγραφή, λειτουργία και διασφάλιση των μετρήσεων. Αυτές είναι οι παρεμβάσεις που έχουμε κάνει ήδη, όμως έχουμε και άλλες παρεμβάσεις οι οποίες είναι υπό υλοποίηση άμεσα. Έχουμε ήδη στη Βουλή το νέο αναπτυξιακό νόμο που περιλαμβάνει αναπτυξιακά κίνητρα, τη δημιουργία ενός σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος και την απλοποίηση της νομοθεσίας. Προγραμματίζουμε το επόμενο διάστημα την κατάθεση νομοσχεδίου για την κοινωνική οικονομία, την κατάθεση νομοσχεδίου για το πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων για να μπει ένα τέλος, ένα καθεστώς ανομίας και αναορθολογισμού. Την κατάθεση νομοσχεδίου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνού και των αλκοολούχων ποτών. Την ψήφιση νόμου για την οικειοθελή αποκάλυψη, δηλαδή αυτό που από πολλούς ονομάστηκε η τελευταία ευκαιρία για να δηλώσουν όλοι όσα έσοδα απέκρυψαν στο παρελθόν και να αποδώσουν αυτό που τους αναλογεί στο ελληνικό δημόσιο. Και τέλος, την κατάθεση νομοσχεδίου για τα δημόσια έργα, το οποίο θα περιλαμβάνει ένα ενιαίο δημόσιο σύστημα διοδότησης των έργων, την παρακολούθησή τους και το ηλεκτρονικό σύστημα χρέωσης των διοδίων αναλογικά. Αυτές είναι νομοθετικές παρεμβάσεις που ενδεχομένως να δυσαρεστήσουν τους βουλευτές που θα τους κρατήσουν στο κλεινό νάστι το καλοκαίρι, διότι δεν θα κλείσει η Βουλή, παρά μονάχα για λίγες μέρες τον Αύγουστο. Όμως είναι παρεμβάσεις που πρέπει να υλοποιηθούν. Παράλληλα με την ολοκλήρωση αυτών των δράσεων, συνεχίζουμε χωρίς τυμπανοκρουσίες την μεθοδική μας δουλειά στα σημαντικά μέτωπα. Στην επανεκκίνηση και την συνέχιση των μικρών και μεγάλων έργων στις υποδομές, την ενέργεια και τον τουρισμό, στην αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων κονδυλίων με τον σωστό σχεδιασμό του ΕΣΠΑ και τη φετινή χρονιά, στην προετοιμασία για την τουριστική περίοδο, όπου φέτος αναμένεται να είναι η πιο πετυχημένη όλων των χρόνων, με υπολογισμούς για ένα μεγάλο ρεκόρ. Ήδη έχουμε ρεκόρ στις αφίξεις. Όσοι γνωρίζουν λένε ότι θα ξεπεράσουμε μάλλον τα 27 εκατομμύρια επισκέπτες.
Ενισχύουμε την προσπάθεια για την επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας με τα στοχευμένα προγράμματα που ξεκινούν το αμέσως επόμενο διάστημα και θα ωφελήσουν περίπου 150.000 ανέργους. Προγράμματα οκτάμηνης διάρκειας και όχι εξάμηνης, ώστε όσοι συμμετέχουν σε αυτά να έχουν δικαίωμα μετά να βρεθούν με επίδομα ανεργίας. Συνεχίζουμε την δουλειά μας στο μέτωπο της καταπολέμησης αδήλωτης εργασίας, όπου τα αποτελέσματά μας πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά. Εργαζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη μάχη ενάντια στη φοροδιαφυγή, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες αρχές, τα Υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης, καθώς και τους εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος. Είμαστε σε καλό δρόμο. Χρειαζόμαστε όμως, και αυτό το αποδεικνύουν και τα έσοδα συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές, χρειαζόμαστε όμως ακόμα περισσότερα και γι' αυτό πρέπει να εργαστούμε με συνέπεια και αποφασιστικότητα. Ταυτόχρονα, έχει τελειώσει ένας κύκλος ενός πολύ ουσιαστικού διαλόγου για τα ζητήματα της παιδείας. Τόσο αυτός που διεξήχθη στην Επιτροπή που δημιούργησε το Υπουργείο Παιδείας, όσο όμως και ο διάλογος που έγινε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Έχουμε τα πορίσματα, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τη βάση και την προετοιμασία για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση στο χώρο της παιδείας, μια μεταρρύθμιση αναγκαία, όσο επίσης και ο ουσιαστικός διάλογος με την κοινωνία που απαιτείται για μια τέτοια μεταρρύθμιση. Και τέλος, κάτι που νομίζω είναι από τα μείζωνα της επόμενης περίοδου και αφορά τις κινήσεις, την προετοιμασία, τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε για την προσέλκυση επενδύσεων. Συγκροτούμε το πλαίσιο για τις επενδύσεις μέσα από τον Αναπτυξιακό Νόμο. Συγκροτούμε το πλαίσιο για τις επενδύσεις μέσα από τον Αναπτυξιακό Νόμο. Δίνει σημαντικά κίνητρα, με κορυφαίο αυτό του σταθερού φορολογικού συντελεστή στη δωδεκαετία για επενδύσεις άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Και παράλληλα βρισκόμαστε σε μια διαρκή προσπάθεια ώστε να αποτελέσει η Ελλάδα το επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος διεθνώς. Το ισχυρό μήνυμα που έστειλε ο Ρώσος Πρόεδρος την περασμένη εβδομάδα από την Αθήνα είναι νομίζω ενδεικτικό. Αναμένουμε παρόμοια μηνύματα και από την επίσκεψη του Γάλλου Πρωθυπουργού Βάλς σήμερα και αύριο. Στην ίδια κατεύθυνση θα επισκεφθεί την Ελλάδα στις 21 του Ιούνιου ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, ενώ στις αρχές του Ιούλη, στις αρχές του επόμενου μήνα, είναι προγραμματισμένη η επίσημη επίσκεψή μας στην Κίνα, όπου ευελπιστούμε να ανοίξει ένα σταθερό διάβλο επικοινωνίας με μια από τις ισχυρότερες οικονομίες του πλανήτη. Προσπάθησα να περιγράψω σε αδρές γραμμές το πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε και θα κινηθούμε. Οι προκλήσεις και οι ευθύνες είναι μεγάλες, αλλά όλοι μας έχουμε δεσμευθεί απέναντι στον ελληνικό λαό και οφείλουμε να είμαστε αντάξει των όσων μας εμπιστεύτηκε. Για να το καταφέρουμε αυτό, οφείλουμε να διορθώσουμε παραλήψεις και στη δική μας δουλειά και κυρίως να πάρουμε πρωτοβουλίες για να επιληθούν ζητήματα συντονισμού ανάμεσα στα αρμόδια Υπουργεία και τις υπηρεσίες. Ζητήματα που τα κληρονομήσαμε λόγω των χρόνιων ανεπαρκειών του ελληνικού κράτους, αλλά έχει έρθει ο καιρός αυτά τα ζητήματα να αναλυθούν για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών και την παραγωγή έργου με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα και την βέλτιστη ποιότητα. Κλείνοντας, θέλω να αναφερθώ σε μια ακόμα ανάγκη. Στην ανάγκη που έχει αυτός ο τόπος για μεγάλες θεσμικές τομές, για μεγάλες θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Και τώρα που μπαίνουμε σε μια περίοδο σταθεροποίησης οικονομίας, είναι η ώρα να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Η φύση αυτών των αναγκαίων παρεμβάσεων προϋποθέτει διαδικασίες ευρείας διαβούλευσης και φυσικά συνενέσεων. Για τον λόγο αυτό,
ανοίγουμε τη συζήτηση με τα πολιτικά κόμματα, τους φορείς και κυρίως με την κοινωνία των πολιτών για μια σειρά από αναγκαίες τομές στο θεσμικό επίπεδο. Για το νέο εκλογικό νόμο, μια συζήτηση που πρέπει να γίνει έγκαιρα και όχι το 2019 που θα έχουμε τις επόμενες εκλογές, ώστε να μην θεωρηθεί από κανέναν ότι είναι μια προσπάθεια να προκαταβάλουμε τις εξελίξεις, αντιθέτως, μια προσπάθεια να καταλήξουμε σε ένα πάλι εκλογικό σύστημα πρέπει να είναι αυτό. Για τη συνταγματική αναθεώρηση, που χρόνια τώρα συζητιέται αλλά δεν έχουν προχωρήσει διαδικασίες. Γι' αυτό και η πρόθεσή μου είναι το αμέσως επόμενο διάστημα να συσταθεί μια ομάδα εργασίας με γνωσμένου κύρους επιστήμονες για να κατατεθούν προτάσεις για το Σύνταγμα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και σας ζητώ να σηκώσετε τα μανίκια και να δουλέψετε όσο καλύτερα μπορείτε το επόμενο διάστημα. Και να δουλέψετε αδιαφορώντας για τις επιθέσεις κάτω από τη ζώνη. Δεν μας αφορούν ούτε οι κραυγές, ούτε οι λάσποι, ούτε και οι λαϊκιστικές κορώνες όσων ομνίουν ενάντια στο λαϊκισμό, αλλά είναι οι μεγαλύτεροι λαϊκιστές από τους μεγαλύτερους λαϊκιστές. Εμείς έχουμε καθήκον να δουλέψουμε, να βγάλουμε τη χώρα από αυτή την πρωτοφανή κρίση και κυρίως να στήσουμε την πατρίδα στα πόδια της, δίνοντας όμως ένα όραμα σε ένα λαό που έχει υποφέρει, με το πρόσημο της κοινωνικής προστασίας. Τα μάτια μας πρέπει να είναι στραμμένα στο μέλλον και μόνο στο μέλλον. Και είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ. Ακούσαμε λοιπόν και είδαμε την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Που θα ξεκινήσει τώρα κανονικά, φεύγοντας, θα φύγουν οι κάμερες, θα ξεκινήσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα τα μάθετε όλα στο Δελτίο Ειδήσεων που ακολουθεί και στο βραδινό βεβαίως. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 4, περίπου 4 και 4, που έχουμε και τα αποτελέσματα των πανελλαδικών.